Επιστρέψαμε στο γήπεδο της Σπάρτης, εδώ που η Σπάρτη υποδέχεται τον Όφη στο πιο ενδιαφέρον ίσως μάτς της αγωνιστικής. Η Σπάρτη κατεβαίνει με την 6-11, Γιακουμής κατά τα δοκάρια, Ζουλιώτης δεξιά, Νιάρος αριστερά, Φωσνακίδης και Οικονομόπουλος κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Παναγιώτου και Τσιμόντζη, η ανασταλτική μέση, Ράνος, Τριανταφυλάκος, Γρεκός πίσω από τον Γόρντεν, και αυτή είναι αναπληρωματική για την Σπάρτη. Απ' την άλλη, για τον Όφη, τον τρίτο στη βαθμολογία Όφη, Στρέζος κατά τα δοκάρια, Μονιάκης, Ποτουρίδης, Κομεσίδης, Πολάκης, τετράδα στην άμυνα, Μαχαίρας και από Παπασταριανός. Ο Μαχαίρας παίρνει τη θέση την τελευταία στιγμή του Νάστου, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, δοκίμασε, δεν μπόρεσε να κατέβει τελικά στο σημερινό παιχνίδι. Κουτσιανικούλης, Πουρτουλίδης, Μάνος πίσω από τον Βουό. Ο κύριος Αντωνίου είναι διαιτητής της συνάντησης, τον βλέπετε εδώ. Παναγιώτης Αποστολάκος είναι αυτός που δίνει οδηγίες. Προπονητής θερματοφυλάκων. Να λάθος, λίγο έλειψε να το εκμεταλλευτεί ο Βουό, είδατε τι έγινε. Στο τρίτο λεπτό. Ξανά η φάση. Φαίνεται να ελέγχουν οι γηπεδούχοι, απομάκρυνση όπως. Ο Βουό πλάσερα από μακριά, η μπάλα πέρασε out. Οι φίλοι του Όφη ακολουθούν παντού την ομάδα. Περίπου 100 έχουν κάνει το ταξίδι για να βρεθούν και στη Σπάρτη, για να στηρίξουν την προσπάθεια της ιστορικής αυτής ομάδας, την προσπάθεια της να ανέβει κατηγορία. Διεκδικήτρια της ανόδου και γιατί όχι του τίτλου. Τόσο αυτή όσο και ο Άρης, φυσικά και η Παναχαϊκή που βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Τέλεση απευθείας, απέκρουσε εκπληκτικά ο Γιακουμής στη γωνία του. Καλή επέμβαση από τον goalkeeper. Χωρίς αποτέλεσμα, πήρε την μπάλα από τον Πουρτουλίδη. Και εδώ κάποια επεισόδια στον πάγκο του Όφη. Εκνευρισμός τον κόσμο της Σπάρτης. Σπέβδουν περισσότεροι εκεί. Ένα το λεπτό, ευκαιρία για ακόμα ένα καλό φάουλ με τον Ποτουρίδη. Το πολύ καλό αριστερό πόδι να βρίσκεται πάνω την μπάλα. Αφήσει δίπλα τελικά για τον Μαχαίρα που σουτάρει. Ο Μαχαίρας, καταπληκτικό γκολ! Απίθανη εκτέλεση από τον Μαχαίρα. Πολύ δυνατό σουτ στο γάμα, αδύνατο να αντιδράσει ο Γιακουμής. Και σηκώνουν τη φανέλα του Νάστου. Ο Μαχαίρας, θυμίζουμε, είναι ο παίκτης που πήρε τη θέση του Νάστου λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Λόγω προβλήματος τραυματισμού ο Νάστος. Ο Μαχαίρας όχι μόνο μπαίνει στην ενδεκάδα, αλλά πετυχαίνει και αυτό το απίστευτο γκολ. Ξανά η εκτέλεση που πολύ μακριά. 35-40 μέτρα ίσως. Απίθανο. Πολύ πολύ δυνατό. Ευθύβολο σουτ στη γωνία του Γιακουμή. Και αυτό το γκολ το οποίο πανηγύρισαν και οι φίλοι του Όφη που βρίσκονται στην απέναντι εξέδρα. Είναι μόλις το δεύτερο που δέχεται συνολικά η Σπάρτη στην έδρα της. Το κόρνερ για τη Σπάρτη με τον Παναγιώτου να γεμίζει πολύ άτσαλα. Τριανταφυλάκος κατεβάζει, στην πλάτη του είναι ο Μάνος. Τριανταφυλάκος γυρίζει, θέλει να εκτελέσει αυτός με το δεξί. Μπαλά κατέληξε με ασφάλεια στα χέρια του Στρέζου. Στο 30 λεπτό. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει με κάποιον φύλαφλο του Όφη. Ίσως έπεσε από την εξέδρα. Μπήκαν μέσα οι φίλοι του Όφη, διέκοψαν το παιχνίδι. Και προφανώς καλά έκαναν, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού σοβαρό. Όχι, μάλλον δεν αισθάνεται καλά κάποιος φίλος του Όφη. Ζαλίστηκε ενδεχομένως από την ένταση του αγώνα. Δεν ξέρω από τι, πάντως έχει τις αισθήσεις του. Πηγαίνει τώρα το ιατρικό team.
Να δούμε τι θα συμβεί, αλλά ακόμα ένας λόγος για να σταματήσει το παιχνίδι. Ας ελπίσουμε χωρίς πρόβλημα για τον φίλο του Όφη. Αλλάζει για τον Warden. Βγαίνει στο ένας με έναν τώρα. Κατάει ο Warden, το σουτ δεν είναι καλό. Και ενώ περίμενε κάποια πάσα ο Γρεκός. Εκεί που βγαίνει σε αντεπίθεση ο Μπέλης. Βουότορα. Κάθετα, πέρασε. Εξαιρετικό πλασέ. Προσπάθησε να νικήσει τον αντίπαλό του. Χωρίς αποτέλεσμα ο Κουτσιανικούλης. Δύσκολη η φάση για την Σπάρτη. Εντυπωσιακή ενέργεια αρχικά από τον Βουό, στη συνέχεια από τον Πορτουλίδη. Τον βλέπετε εδώ. Γυρίζει ο Πορτουλίδης. Εκτέλεση του Κουτσιανικούλη. Η μπάλα στο δοκάρι. Έδιωξε ο Βοσνακίδης. Τέλεσε το πρώτο δοκάρι, πέρασε η μπάλα πολύ δύσκολα ο Γιακουμής. Νέο σουτ, μπάλα περνάει out αυτή τη φορά από την εκτέλεση του Μονιάκη. Μονιάκη θέλησε να παίξει με τον Μάνο. Ο Μάνος περνάει για τον Κουτσιανικούλη. Νέο πλασέ του Κουτσιανικούλη, αυτή τη φορά μπλοκάρει ο Γιακουμής. Στο 65. 30 φυλάκος. Απευθείας ο 30 φυλάκος, λίγο έλειψε να καταλήξει η μπάλα στα δίχτυα. Εντυπωσιακή εκτέλεση στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Ξανά ο 30 φυλάκος. Αποφάσισε με σύμμαχο και τον αέρα να το κάνει. Ελέγχει την μπάλα ο Στρέζος από ό,τι φαίνεται. Και την αφήνει να περάσει εκτός. Έστω και να της. Ανεβαίνει ο Ζουλιώτης, βγάζει τη σέντρα, περνά τον 30 φυλάκο, φτάνει στο δεύτερο δοκάρι στο Μουζακίτη. Μουζακίτης ευκαιρία για μια νέα σέντρα. Κρατάει, είναι καλά κλεισμένος. Μουζακίτης, τώρα η σέντρα με το δεξί, περνάει για τον Γουόρντεν. Στο δεύτερο δοκάρι, με τη μία η εκτέλεση από τον Ζουλιώτη, η μπάλα περνάει out. Μάνος για τον Κουτσιανικούλη που έχει χώρο. Κουτσιανικούλης γυρίζει για τον Μάνο. Μάνος έτοιμος να εκτελέσει. Γκολ για τον Όφη. 2-0 στο 68 λεπτό με τον πρώτο σκόρερ της κατηγορίας. Τον Μάνο με το 12ο γκολ του στη Football League. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα άγγιγμα. Ο Μάνος το έχει δείξει τόσες και τόσες φορές. Πήρε την μπάλα από τον Κουτσιανικούλη. Εδώ στη φάση αυτή, αυτός ξεκίνησε την φάση με την κεφαλιά για τον Βασίλη Κουτσιανικούλη. Αυτός του γύρισε την μπάλα, το κοντρόλ άψογο, το τελείωμα ακόμα καλύτερο. 2-0 για τον Όφη που παίρνει τεράστιο προβάδισμα για μια πολύ σπουδαία νίκη σε μια έδρα που καμία ομάδα μέχρι τώρα δεν τα έχει καταφέρει. Μπάλα κάτω από τα πόδια του Γιακουμή. Μπράβο, μπράβο, πιτώ! Πιτώ, πιτώ. Με τον τρόπο αυτό, οι φίλοι του Όφη έχουν στήσει το δικό τους πανηγύρι στην κερκίδα που βλέπετε στο φόντο. Γιορτάζουν μια διαφαινόμενη νίκη για τον Όφη σε ένα μάτσο που έχει πάρει σαφές προβάδισμα με 2-0. Ο Μάνος και δίνει για τον Βουό ευκαιρία για τον Όφη τώρα με πολύ χώρο Βουό. Είναι και πολύ γρήγορος. Ο Βουό αλλάζει για τον Μάνο και πάλι που κοντρολάρει. Να περάσει, βλέπετε πόση ώρα κράτησε την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Ξαναγυρίζει για τον Βουό. Ο Παπαστεριανός καλύπτει. Τώρα και πάλι για τον Τίνα. Αυτός δεν είναι offside. Ο Τίνας έτοιμος να επαναφέρει. Τίνα στη σέντρα, στο πρώτο δοκάρι. Και πάλι ο Μάνος είναι εκεί για να πετύχει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο 82 και να τελειώσει την υπόθεση νίκη. 3-0 για τον Όφη. Ο Μάνος φτάνει τα 13 τέρματα στην κατηγορία. Είναι μόνος πρώτος. Εδώ δεν είναι offside. Ο Ντίνας καθαρά. Σε συνέχεια αλλάζει η φάση και γι' αυτό δεν είναι offside. Και ο Μάνος που εκτελεί εξ επαφής. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο Γιακουμής θα γράψει το 3-0. Πιο ποιοτική ομάδα Όφη. Πιο αποτελεσματική, αν θέλετε, στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Με λιγότερα λάθη και με παίκτες που διαθέτουν τον τρόπο για να εκτελέσουν και να τιμωρήσουν κάθε λάθος αντίπαλης άμυνας. Πώς να πάρει την κεφαλιά. Ο Ντίνας περνάει ανάμεσα σε δύο αντιπάλους. Μπαίνει στην περιοχή Ντίνας, εκτιμός να βγάλει ακόμα μία σέντρα για τον Κοέλιο, το πλασέ, πάνω σε
παίκτες τη Σπάρτη, συγκεκριμένα ο Οικονομόπουλος πρέπει να ήταν αυτός. Φώναξε για κάποιο χέρι η φιλοξενούμενη. Δεν είχε δει εδώ η κάμερα στον Ντίνα. Που γύρισε για τον Κοέλιο. Η εκτέλεση, το χέρι είναι απλωμένο. Αν βρήκε επάνω είναι πέναλτι. Τούχων στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ ξανά, μια πιο προσεκτική ματιά. Είναι υψωμένο το χέρι, αλλά έχω την αίσθηση ότι βρίσκει πρώτα στα πλευρά και μετά προς το χέρι. Κοέλιο το ενάδειο με τον Μάνο. Και ο Βουό άφησε για τον Μάνο. Με τη μία η εκτέλεση, το εξωτερικό φάλτσο θέλησε να πετύχει το hat-trick. Η μπάλα περνάει out στο 91ο λεπτό. Συνδυάζουν φύση και ποδόσφαιρο οι κύριοι εδώ. Ο κύριος εκνευρισμένος. Πάντως έτσι κι αλλιώς υπάρχει απογοήτευση στους φίλους της Σπάρτης. Ούτε μισό λεπτό. Γεμίζει για τελευταία φορά ο Στρέζος. Τελευταίο σφύριγμα από πλευράς του κύριου Κωνσταντονίου. Εύκολα όφι με 3-0. Κατάφερε να υποτάξει την Σπάρτη, την πιο σκληρή έδρα της κατηγορίας ή από τις πιο σκληρές αν προτιμάτε. Μαχαίρας σκόρερ στο 19, Μάνος στο 68 και στο 82 ολοκλήρωσε την μεγάλη νίκη από πλευράς Όφη. Πάμε για μερικές διαφημίσεις, γυρίζουμε αμέσως για την αποφώνηση. Με άστοχες ενέργειες, μια ομάδα η οποία δεν θύμιζε αυτά που είχαμε δει στα προηγούμενα εντός έδρας κυρίως παιχνίδια. Τις τελικές 11 για τον Όφη, 6 για την Σπάρτη και τα υπόλοιπα στατιστικά στοιχεία. Αυτά από όλους όσοι εργάστηκαν για αυτή τη μετάδοση, από τους συναδέλφους τεχνικούς στο ΒΑΝ εξωτερικών μεταδόσεων της ΕΡΤ και φυσικά από το σκηνοθέτη μας Γιάννη Τζανετή και τον Βασίλη Μπακόπουλο που ήταν στην περιγραφή. Να είστε καλά, συνεχίστε να βλέπετε ΕΡΤ, συνεχίστε να βλέπετε τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα στη δημόσια τηλεόραση. Καλό απόγευμα.